χαιρετισμό θα απευθύνει η Σεμίνα Διγενή, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Καλησπέρα. Κοκκίνησε το θυσίο σήμερα. Μπράβο. Καλώς ήρθατε στην απόψινή γιορτή. Στη γιορτή που σηματοδοτεί τη νίκη. Είμαστε εδώ γιατί εμείς θυμόμαστε τι γιορτάζουμε την σημερινή μέρα. Η 9η Μαΐου είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Δεν είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε είναι, ούτε θα γίνει ποτέ. Η 9η Μαΐου δεν είναι ούτε πολύχρωμη, δεν είναι ούτε μαύρη, δεν είναι ούτε άχρωμη. Η 9η Μαΐου είναι κόκκινη και κόκκινη θα μείνει. Αυτό που χρωστάει ο κάθε άνθρωπος στον κόκκινο στρατό είναι πολύ περισσότερο από αυτό που μπορεί να δώσει. Αυτό να το έχουμε ξεκάθαρο. Είμαστε εδώ γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική, η μόνη αντιφασιστική ψήφος. Είμαστε εδώ γιατί οι νέοι άνθρωποι, οι ΚΝΕ, που πάντα ήξερε και που είναι τόσο δυνατοί αυτή τη φορά, έχουν καταλάβει τι παίζεται. Δεν τους πείθουν ούτε οι ψευτοπαροχές, ούτε η καρικατούρα της κατόνομα Προοδευτικής Συμμαχίας, που υλοποιεί βάρβαρες πολιτικές στο όνομα της αριστεράς, εξυπηρετώντας έτσι την αντίδραση και τον φασισμό. Μας ρωτούν κάποιοι, τάσεστε υπέρ της αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα που απειλεί τόσο επικίνδυνα ο φασισμός? Μα ακριβώς αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει τον φασισμό στην Ευρώπη. Για την άνοδο της ακροδεξιάς, αυτή ευθύνεται. Ένωση καπιταλιστικών κρατών είναι. Μηχανισμός για τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων. Είναι βαθιά αντιλαϊκή, αντεργατική, ανεξάρτητα από ποιες αστικές δυνάμεις. Σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες ή ακροδεξιές έχουν το πάνω χέρι στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της. Ευτυχώς, ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου δηλώνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι δεν εμπιστεύεται και δεν περιμένει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο τα χειρότερα. Είναι τώρα η στιγμή να της πούμε το δυνατό όχι. Είμαστε εδώ γιατί το ΚΚΕ, επειδή ακριβώς δεν εξαρτάται από πουθενά, δεν εξυπηρετεί κανέναν και δεν είπε ποτέ ψέματα στο λαό, μπορεί και θέλει και ξέρει να είναι το μόνο εμπόδιο, το μόνο ανάχωμα, ο μόνος αληθινός αντίπαλος σε όλα τα αντιλαϊκά σχέδια και τις παγίδες που μας ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπάλληλοι της εδώ. Βρεθήκαμε σε πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας και είναι καθήκον μας η ριζική ανατροπή και μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας. Επιλέγουμε να είμαστε με το ΚΚΕ απέναντι στους υπαλλήλους όλων αυτών που επιδιώκουν το ρολόι της ιστορίας όσον αφορά τα δικαιώματα να πηγαίνει πίσω αντί για μπροστά. Αν κάνουμε το λάθος και πέσουμε στην παγίδα και τους εμπιστευτούμε, αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει γυρισμός. Ό,τι απέμεινε από αυτά που κατακτήθηκαν μέχρι σήμερα, με αγώνες και αίμα θα χαθεί, όπως χάθηκαν τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια. Όμως δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με αυτούς που βάφτισαν τις εργατικές κατακτήσεις παθογένειες. Ο κόσμος, και αυτό είμαι σε θέση να το ξέρω, εκδηλώνει πλέον θερμά τη στήριξή του στο ΚΚΕ, ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα μαζί του. Θεωρούμε όλη τιμή μας να είμαστε με τους αυθεντικούς και έντιμους αριστερούς σε αυτή τη μάχη. Όποιος θέλει να ρίξει τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση, έχει χρέος να ψηφίσει το ΚΚΕ. Είμαστε εμείς και αυτοί, απέναντι. Ο κύριος Τσίπρας απέδειξε στην πράξη με τίνο στο μέρος είναι. Είναι με τους λίγους των επιχειρηματικών ομίλων, του κεφαλαίου, γι' αυτό και ανήκει στο μπλοκ της συντήρησης μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ Κινάλ. Κάπου εδώ, όμως, νομίζω ότι έχω χρέος να υπερασπιστώ τον κύριο Τσίπρα.
δεν βραβεύεται αυτός ο άνθρωπος άδικα από τους δυνάστες μας. Είναι ένας συνεπέστατος υπάλληλος. Εφαρμόζει κατά γράμμα τα ματωμένα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια. Είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Και ενώ υπηρετεί τυφλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτούς δηλαδή που έχουν σπείρει δικτατορίες σε όλο τον κόσμο, υποδίεται πως κόπτεται για δημοκρατία, δικαιοσύνη και δικαιώματα. Ωστόσο, μια χαρά συνεννοείται τόσο καιρό με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, καλλιεργώντας κλίμα ανοχής σε εθνικιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις. Εγώ πιστεύω πως αν υπήρχαν και βραβεία για τον αριστοτεχνικά υποκριτικό τρόπο που μπαίνει και βγαίνει από τους ρόλους, που κάθε φορά του υπαγορεύουν οι σκηνοθέτες και η παραγωγή του, θα τα σάρωνε σίγουρα. Είναι αντικειμενικά πολύ καλός ηθοποιός, καλύτερος και από τον Γιώργο Κιμούλη που είναι εδώ σήμερα. Είναι σίγουρα καλύτερος. Την επόμενη μέρα ή το ΣΥΡΙΖΑ βγει τη Νέα Δημοκρατία, αυτούς θα συνεχίσει να πληρώνει ο λαός. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και οι ομοιοί τους είναι απολύτως σε σορτή με αυτόν τον κόσμο, το σημερινό, που έχει γυρίσει ανάποδα. Είμαστε στην εποχή που ο καπιταλισμός φέρει το καλλιτεχνικό όνομα οικονομία της αγοράς. Ο υπεριαλισμός πια λέγεται παγκοσμιοποίηση. Τα θύματα του υπεριαλισμού, χώρες υποανάπτυξη. Ο οπορτουνισμός λέγεται πραγματισμός. Η προδοσία, ρεαλισμός. Η φτώχεια λέγεται στέρηση ή στενότητα. Και οι φτωχοί άνθρωποι στην εποχή μας λέγονται άνθρωποι με ανεπαρκείς πόρους. Το δικαίωμα του αφεντικού να απολύει τους εργάτες χωρίς αποζημιώσεις λέγεται ευελιξία της αγοράς εργασίας. Εμείς δεν ξέρουμε να μιλάμε αυτή τη γλώσσα και ούτε και θέλουμε να τη μάθουμε. Χύθηκε πολύ αίμα για να μάθουμε, όπως έλεγε ο Ρίτσος, να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά, με την προϋπόθεση να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να αποφασίσουμε τώρα με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Εμπιστεύεται κανείς πλέον αυτούς τους κατά σειροήν ψεύτες και τα δήθεν προοδευτικά μέτωπα, ή εμπιστεύεται το κουκουέ που πρωτοστάτησε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει να πρωτοστατεί στον αγώνα κατά των μέτρων που μας έχουν εξοντώσει? Εδώ θέλω να μου απαντήσετε. Αγωνίζεται κάποιος άλλος, κατά τη γνώμη σας, για να μην φορτωθεί ο λαός ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος? Έτσι. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκα σε ένα γύρισμα. Γινόταν ένα αφιέρωμα στο Δημήτρη Κουτσούμπα. Τον ρώτησαν, αν η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα ήταν τηλεοπτική σειρά, ποια θα ήταν? Η απαράδεκτη, απάντησε. Αν ήταν βιβλίο, η Πανούκλα του Καμί, είπε ο γραμματέας. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βρήκα πολύ εύστοχη τη σύνδεσή του με την Πανούκλα, αφού πρόκειται για μια επιδημία που πάντα υπάρχει καλά κρυμμένη. Ο βάκυλος της Πανούκλας μπορεί να είναι χρόνια κρυμμένος μέσα σε έπιπλα και ρούχα. Κάποια στιγμή όμως ξυπνά και ξαναφέρνει τη δυστυχία. Οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει πάντα να επαγρυπνούμε για την Πανούκλα που μπορεί να μπει ξαφνικά στη ζωή μας. Και φυσικά να είμαστε έτοιμοι να την αναγνωρίσουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Και επιστρέφω στο γύρισμα που σας έλεγα. Ρώτουν πάλι τον γραμματέα. Και αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ταινία, ποια θα ήταν? Εκεί δεν κατέληξε και είπε ότι θα τέριαζε και το «Ζητείτε ψεύτης» και ο «Τιτανικός». Καλά θα ήταν βέβαια, κατά τη γνώμη μου, να φροντίσουμε να μην ζήσουμε την εμπειρία της δεύτερης ταινίας. Θέλω να πω ένα μεγάλο με τη νίκη σε όλους μας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξαναείμαστε εδώ σε λίγο καιρό με όλες αυτές τις σημαίες και πολύ περισσότερες για να το γιορτάσουμε. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ξεχωριστές προσωπικότητες της τέχνης που βρίσκονται σήμερα εδώ. Είμαστε όλοι εδώ γιατί ξέρουμε πως η νέα αποστολή του πολιτισμού είναι να συντελεί στη διαμόρφωση ανθρώπων με τέτοια κουλτούρα, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται και τα παιχνίδια που παίζονται και τις παγίδες που στείνονται. Εμείς θα νικήσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας και θα νικήσουμε.
Λοιπόν, σε λίγο θα ανέβει στο βήμα ο Λορέντζο Λάγκ. Είναι από το Παρτίτο Κομμουνίστα της Ιταλίας. Είναι γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Μετόπου Κομμουνιστικής Νεολαίας. Φρόντε de la Gioventù, έτσι, κομμουνίστα. Benvenuto Lorenzo. Πού είναι ο Λορέντζο? Θα έρθει, το περιμένουμε. Ευχαριστώ.